Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να απαντήσω πρώτος στην ερώτηση του πρώτου ομιλητή του ποταμιού που μόλις ήρθε στην αίθουσα, γιατί δεν μίλησα στην αρχή. Και εγώ είμαι σχετικά καινούριος βουλευτής. Είχα βγει το 12 και ήμουν υπεύθυνος από τη μεριά της αντιπολίτευσης στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Και όσο ήμουν εκεί στα 2,5 χρόνια, ποτέ δεν μίλησε πρώτα ο υπουργός. Μιλούσε πρώτα ο εισηγητής και ο υπουργός κάπως στο τέλος και για να απαντήσει στα ερωτήματα. Αυτό τώρα κατάλαβα εγώ ότι έχει αλλάξει. Είμαι τόσο στη διαπραγμάτευση που δεν έχω εξακολουθήσει. Φαντάζομαι υπάρχουν και καλά επιχειρήματα και έτσι και αλλιώς πώς είναι, αλλά σας εξηγώ, ούτε καν ήξερα ότι έχει γίνει αυτή η αλλαγή, ότι τώρα πρώτα μιλάει ο υπουργός και μετά. Βάση κανονισμού είναι, κύριε Υπουργέ, αλλά δεν πειράζει. Αλλά στα 2,5 χρόνια που ήμουν εγώ, δεν είχε γίνει στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων ούτε μια φορά. Ούτε μια φορά από το θυμά. Ούτε ποτέ δεν μίλησε πρώτα ο κύριος Τουρνάρας, ο κύριος. Αλλά μην το συνεχίσουμε τώρα. Το ένα θετικό να μιλάει αργότερο ο υπουργός είναι ότι μπορεί να απαντήσει σε κάποια ερωτήματα και να απαντήσω τώρα στα δύο ερωτήματα πριν μπω στη βασική μου ομιλία. Επιφυλάσσουμε για την πρώτη ερώτηση. Στη δεύτερη ερώτηση θέλει λίγο τάκτ αυτό, γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ανεξάρτητη και δεν παίρνει εντολές, ούτε μπορεί να συμφωνήσεις πριν. Αλλά ξέρω ότι η διατύπωση που περιμένει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύριο, που πρέπει να σας πω και παρανθετικά, αν μου επιτρέπετε, ήταν αρκετά υποστηρικτική το τελευταίο μήνα, δηλαδή έδινε μεγάλη πίεση σε εμάς και η ασφυξία. Συγχρόνως όμως ασκούσε και πολύ μεγάλη πίεση και στις άλλες 18 χώρες να βρεθεί λύση. Περιμένει μια πρόταση ότι η διαδικασία είναι πάλι πάνω στις ράγες και αναμένουμε να υπάρχει συμφωνία πολύ γρήγορα. Αυτό θα απελευθερώσει διάφορα πράγματα και για να μπορέσει η ασφυξία να αντιστραφεί. Και πρέπει να σας πω ότι επειδή ακριβώς δεν έχουμε capital controls σε όλη την γάμα, δηλαδή ότι υπάρχει το e-banking, υπάρχει οι κάρτες, μπορεί να βγάλεις λεφτά έξω, μπορεί να βγάλεις λεφτά μέσα, δεν είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση με την Κύπρο, και αυτό έχει μια καλή πλευρά, ότι γρήγορα μπορεί να αποκατασταθεί η ζημιά που έχει γίνει. Αν ήταν η πλήρη γάμα των capital controls, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο σε αυτό. Και για τη τελευταία σας ερώτηση, τα κέρδη αυτά, τα S&P profits, τα κέρδη από τα S&P υπάρχουν και νομίζω μπορεί να είναι το πρώτο μέρος ενός καινούριου πακέτου για την ενδιάμεση περίοδο. Άρα κάποιο αβαντάζ υπάρχει ο υπουργός να μιλάει λίγο αργότερα. Δεν θα κάνω τόσο πολιτική ομιλία, για το αφήσω ίσως περισσότερο στην ολομέλεια, αλλά επιτρέψτε μου μόνο ένα πολιτικό σχόλιο για όλες αυτές τις κριτικές που άκουσα περισσότερο από αυτή τη μεριά της Βουλής. Απορώ γιατί κερδίζουμε συνεχώς εκλογές. Γιατί κερδίσαμε τις ευρωεκλογές, γιατί κερδίσαμε το Γενάρη, γιατί κερδίσαμε το δημοψήφισμα με όλο το σύστημα εναντίον μας, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εναντίον μας, με όλα τα άλλα τα κόμματα εναντίον μας. Απορώ, δηλαδή, τόσο λάθος κάναμε. Μήπως ο ελληνικός λαός θεωρεί ότι έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια. Και μήπως ο ελληνικός λαός έχει αποφασίσει ότι η γραμμή, εμείς δεν υπογράφουμε κάποια συμφωνία, ό,τι και να είναι αυτή η συμφωνία, έχει αποτελέσματα. Μήπως αυτό είναι η απόφαση του ελληνικού λαού, ότι εμείς συμφωνία να είναι και ό,τι να είναι, δεν το υπογράφουμε, μήπως είναι και ένα αβαντάζ. Λοιπόν, τι κερδίθηκε... Κύριοι συνάδελφοι, μιλάει ο υπουργός, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην παρεμβαίνετε από κάτω για να μπορέσει να ολοκληρώσει τη σκέψη του και να εξηγήσει στο σώμα το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί. Το βασικό ερώτημα που θέλει ο ελληνικός λαός που μας ακούει να ξέρει είναι,
αν αυτή η συμφωνία είναι καλύτερη από τη συμφωνία που είχαμε πριν από μια εβδομάδα, αυτή που δεν τη θέλαμε, και δεύτερον αν είναι καλή αυτή η συμφωνία. Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα, θεωρώ, που πρέπει να απαντήσουμε. Βεβαίως, για να αρχίσω με το δεύτερο ερώτημα, και ένας από τους καλούς μου φίλους που είναι Αμερικάνος αλλά έχει ασιατικές ρίζες, μου έχει πει για μια πολιτιστική διαφορά μεταξύ την Ανατολή και τη Δύση. Όταν κλείνουν μια συμφωνία και μια διαπραγμάτευση στην Ανατολή, ούτε χαμόγελα υπάρχουν, ούτε γέλια υπάρχουν, ούτε χειραψίες υπάρχουν. Και τους κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση όταν στην Αμερική και στην Ευρώπη ισχύει το αντίθετο. Και τους κάνει εντύπωση, γιατί στην Ανατολή θεωρούν ότι όταν έχεις κάνει μια διαπραγμάτευση και έχει λυθεί και έχει βρεθεί συμφωνία, και οι δύο μεριές έχουν χάσει κάτι πολύτιμο. Και άρα δεν είναι ούτε καιρός για θριαμβολογίες, ούτε για χαρές, ούτε για γέλια. Και εμείς θεωρούμε ότι αν βγει η συμφωνία θα είναι μια δύσκολη συμφωνία, και γι' αυτό το λόγο ούτε θριαμβολογία υπήρχε, ούτε μετά από το 61% υπήρχε θριαμβολογία. Ο Αλέξης Τσίπρας εκείνο το βράδυ το έκανε πολύ σαφές πώς εμείς ερμηνεύσαμε αυτή τη νίκη, και γι' αυτό την άλλη μέρα υπήρχε και η συνάντηση των αρχηγών που είπανε ότι χρειάζεται να βρεθεί μια βιώσιμη λύση με κάποια χαρακτηριστικά. Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που είναι τώρα στο τραπέζι? Το ένα είναι ότι δεν μας ζητάνε περισσότερα δημοσιονομικά μέτρα. Είμαστε ακόμα δεσμευμένοι με το στόχο του 2018. Είμαστε δεσμευμένοι για την ίδια δημοσιονομική προσπάθεια, δηλαδή τα ίδια μέτρα που είχαμε και πριν, αλλά είναι προφανές ότι δεν θα έχουμε τα ίδια πλεονάσματα το 2015, το 2016 και το 2017, άρα θα υπάρχει άλλη πορεία, θα φτάσουμε αλλιώς στο 2018. Στα βάρη που υπάρχουν, πρέπει να σας πω ότι έχει κάνει η κυβέρνηση μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να υπάρχει μια διαφορετική κατανομή των βαρών. Γι' αυτό θα δείτε ότι υπάρχει αύξηση εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ. Θα υπάρχει αύξηση φόρου στις εταιρείες από 26 σε 28, και παίρνω υπόψη αυτό που μου είπατε και έχετε και κάποια λογική σε αυτή τη σκέψη που καταθέσατε. Θα υπάρχει αύξηση φορολογίας στους εφοπλιστές. Θα υπάρχει εφαρμογή του φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων και διαγωνισμός για τις άδειες στα κανάλια. Θα υπάρχει αύξηση του φόρου πολυτελείας. Και παίρνουμε πάρα πολλά μέτρα για τη φοροδιαφυγή. Θα υπάρχει ο νέος ποινικός νόμος για τη φοροδιαφυγή. Θα υπάρχουν προγράμματα ελέγχου τραπεζικών εμπασμάτων και διασταύρωση με δηλώσεις. Υπάρχει δημιουργία περιουσιολογίου. Υπάρχει εξυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τους φορολογικούς ελέγχους και της λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης. Το κάνει αυτό εντελώς δίκαιο αυτό το πρόγραμμα? Όχι. Αναγνωρίζει ο ελληνικός λαός ότι εμείς κάναμε τεράστιες προσπάθειες να αλλάξουμε τη χρειά αυτής της συμφωνίας? Νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε και άλλες βελτιώσεις από τη συμφωνία του Γιούνκερ. Υπάρχει η διαφοροποίηση στα νησιά, ότι η έκπτωση στα νησιά αρχίζει από τα πιο πλούσια και από τα πιο τουριστικά νησιά, και σιγά σιγά θα εφαρμοστεί στα άλλα νησιά που είναι στο περιθώριο, όταν μπορέσουμε να έχουμε στοχευμένα μέτρα για να μπορεί να υπάρχει αποζημίωση. Υπάρχουν πολλά μέτρα που ήταν πριν από το δημοψήφισμα που τώρα θα εφαρμοστούν μόνο σταδιακά. Δηλαδή θα υπάρχει σταδιακή εφαρμογή δημοσιονομικών μέτρων για τους αγρότες και την προκαταβολή και κάποια άλλα. Θα υπάρχει σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ, ακριβώς για να μας δώσει χρόνο για να υπάρχει η αντικατάσταση αυτών των μέτρων. Άλλο θέμα. Όπως καταλαβαίνετε, επειδή αυτό το πρόγραμμα είναι για 2 και 3 χρόνια, στο Eurogroup το τελευταίο που ήμουναν, και η γερμανική πλευρά και το Δουνουτού ζητήσανε περισσότερα μέτρα. Μας είπανε, αφού είναι μεγαλύτερο πρόγραμμα, δεν είναι μόνο για να κλείσει η 5η αξιολόγηση, πρέπει να πάρετε και καινούργια μέτρα.
Εμείς τι ερμηνεία δώσαμε σε αυτό το πρόταγμα? Δώσαμε την ερμηνεία ότι πρέπει να είναι πλουσιότερα μέτρα. Και γι' αυτό θα δείτε τα καινούργια πράγματα που είναι σε αυτό το πρόγραμμα είναι σημαντικές διαρθωτικές αλλαγές που χρειάζεται αυτή η οικονομία και η κοινωνία. Υπάρχουν σημαντικότατες παρεμβάσεις, όχι μόνο για τη φορολογία και τη φοροδιαφυγή που μόλις μίλησα, αλλά σημαντικότατες παρεμβάσεις για τη διαφθορά και τις δημόσιες προμήθειες, σημαντικότατες παρεμβάσεις για το δημόσιο τομέα και την αναδιάρθρωσή του. Αυτή ήταν η ερμηνεία που δώσαμε εμείς γιατί σημαίνει ένα μεγαλύτερο πακέτο επειδή θα υπάρχει μεγαλύτερη χρηματοδότηση και θα είναι για περισσότερα χρόνια. Θέλω να επιστρέψω, νομίζω παρόλο αυτό που έχω πει, θα πρέπει στο τέλος και δεσμεύεται η κυβέρνηση ότι τα κείμενα της Δανειακής Σύμβασης και των μέτρων θα έρθουν κανονικά στη Βουλή. Είναι στην αιτιολογική έκθεση και έχετε την προσωπική μου δέσμευση και του Πρωθυπουργού και όλης της κυβέρνησης ότι αυτά θα συζητηθούν σε αυτή τη Βουλή. Θέλω να πω με αυτό ότι υπάρχουν πράγματα ακόμα που δεν, ότι πρέπει να το κρίνετε αυτό που θα έρθει στη Βουλή στο σύνολό του, σαν πακέτο. Και άρα υπάρχουν 4 ποδάρια αυτής της συμφωνίας. Το πρώτο είναι το δημοσιονομικό και τα διαρθωτικά μέτρα που μόλις μίλησα, που είναι αυτό το κείμενο μπροστά σας, και μετά τα άλλα 2 ποδάρια είναι το επενδυτικό πρόγραμμα του Juncker για την ανάπτυξη και υπάρχει και το χρέος. Νομίζω για το χρέος πολλά από τα πράγματα που ζητήσαμε θα γίνουν όπως νομίζουμε ότι πρέπει να γίνουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αυτό που είχαμε ζητήσει πριν, ότι όλα τα S&P ομόλογα της ΕΚΟΤΟΥ πρέπει να πάνε από την ΕΚΟΤΟΥ και του ΔΝΤΟΥ τα ομόλογα να πάνε στο ESM, αυτό θα γίνει. Θα γίνει εκ των πραγμάτων και άρα αλλάζουμε ομόλογα που είναι δύσκολα και αγκαθόδες, δηλαδή είναι ομόλογα που δεν πληρώνεις, ξαφνικά έχεις να πληρώσεις ένα βουνό, μετά δεν πληρώνεις και έχεις ξανά να πληρώσεις, που δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα σε οποιαδήποτε κυβέρνηση έχει ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. Αυτό θα μετατρεπούν σε ομόλογα του ESM και άρα θα είναι πιο εύκολα εξυπηρετήσιμα. Νομίζω ότι πρέπει να έχεις ζήσει στον Άρη τις προηγούμενες 10 μέρες, να μην έχεις προσέξει ότι έγινε μια έκθεση του ΔΝΤΟΥ. Νομίζω δεν πρέπει να ήσουν στην Ευρώπη, νομίζω και στην Κίνα να ήσουν και στην Αμερική και στην Αφρική και στο Περού να ήσασταν. Θα έπρεπε να είχατε προσέξει ότι υπήρχε αυτή η έκθεση του ΔΝΤΟΥ που λέει ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο. Θα πρέπει επίσης να ήσασταν λίγο μακριά από το κέντρο της ενημέρωσης, να μην έχετε προσέξει ότι όλοι συζητάνε για αυτό το χρέος που δεν είναι βιώσιμο. Και να πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει στο τραπέζι υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις, προτάσεις για πώς θα βοηθηθεί η Ελλάδα και για το χρέος του βραχυπρόθεσμου που μόλις σας περιέγραψα, αλλά και για το χρέος που αλλάζει τη μορφή του το 2022. Ένας φίλος μου μάλιστα που είναι υπουργός, αλλά δεν θα τον εκθέσω και δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, μας είχε πει το 2015 ότι η βέλτιστη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ να κερδίσει τις εκλογές το 2016 και να παραιτηθεί το 2021. Γιατί το 2021? Γιατί το 2022 ξαφνικά εκεί που πληρώνουμε 10 δις στόχους στα υποχρεωλήσια, το 2022 χτυπάει στο 30. Και άρα αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και οι εταίροι μας νομίζω ότι το ξέρουν αυτό το πρόβλημα και θα λυθεί. Υπάρχουν και κρίζες ζώνες που ακόμα πρέπει να διαπραγματευτούν. Ποια θα είναι η μορφή εποπτείας? Ένα από τα προβλήματα που ήταν στο σχέδιο, που ήταν στο τραπέζι πριν από το
από το δημοψήφισμα, την προηγούμενη Τρίτη δηλαδή, ήταν ότι είχαμε 4 αξιολογήσεις μέσα σε 5 μήνες. Δηλαδή θα είχαμε το παλιό σύστημα που ήταν παίρνεις ένα μέτρο, 2 λεφτά το πολύ, παίρνεις ένα μέτρο, παίρνεις κάποια λεφτά, πληρώνεις τις υποχρεώσεις. Παίρνεις ένα άλλο μέτρο, παίρνεις κάποια... Αυτό ήταν καταστροφική μεθοδολογία για τις προηγούμενες κυβερνήσεις, θα ήταν και καταστροφική μεθοδολογία για αυτή την κυβέρνηση. Χρειάζεται να έχεις χώρο για να μπορεί να εξελιχθεί το πρόγραμμά σου, να μπορεί να έχεις την προσοχή σου στα βασικά προβλήματα. Νομίζω, δεν θα πω πολλά πράγματα για το επενδυτικό πρόγραμμα, το τέταρτο ποδάρι όπως έχω πει, γιατί αυτά είναι πιο πολλά συμφωνημένα, το σχέδιο του Juncker, το πώς θα μπορούν να αλλάξουν κάποιους από τους κανονισμούς του ΕΣΠΑ, πώς μπορούν να μεταφερθούν κάποια λεφτά για νέα επενδυτικά προγράμματα. Στο σύνολό του θα πρέπει αυτό το πρόγραμμα, όταν θα έρθει στη Βουλή, ο καθένας και η καθεμία μας να το αξιολογήσει. Εμείς ζητάμε και κάνουμε αυτό που κάνουμε σήμερα για να ενισχυθούμε στη διαπραγματευτική, να ενισχυθεί η διαπραγματευτική θέση της χώρας για να πετύχει καλύτερους όρους της συμφωνίας. Στο πνεύμα και στο του κειμένου της συμφωνίας των πολιτικών αρχηγών. Αυτό είναι που ζητάμε. Είναι κάτι πολύ απλό. Είναι κάτι που μετά από το 61,5% δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Το κάνουμε όμως γιατί νομίζουμε ότι αυτή τη στιγμή και αυτό τον καιρό πρέπει να πάρουμε κάτι καλύτερο. Και όπως είπε και κάποιος ομιλητής από τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω ήταν ο Χρήστος Σταϊκούρας, τότε μετά μπορεί να συζητήσουμε και τις λεπτομέρειες. Νομίζω ότι μετά από το δημοψήφισμα είμαστε σε πιο ισχυρή θέση και θα μπορούμε να είμαστε ακόμα σε πιο ισχυρή θέση μετά από τη σημερινή συζήτηση και νομίζω όλοι και όλες μπορούμε να συμβάλλουμε για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.